Και από εκεί πήγε σε ένα χωριό που ήταν λιμάνι, Βυθαϊσδά, ονόματι. Είναι απέναντι από την Καπερναού, παραθαλάσσια πόλη. Και εκεί ήταν λιμάνι και κατοικούσαν ψαράδες. Χωριό ήταν. Κατοικούσαν ψαράδες, τελώνε, ήταν λιμάνι, τελώνε πολύ. Και εργάζεται το παιδό και το καμάρι του. Πολύ. Και πηγαίνει ο Ιησούς εκεί και μόλις είχαν βγει από τη θάλασσα ο Σίμων, ο Απόστολος Πέτρος, με τον Ανδρέα τον Αδό. Και ανεβαίνει στο πλοίο του Σίμωνος. Τάσο, εδώ είναι. Ανέβηκε στο πλοίο του Σίμωνος και του λέει τράβα το πλοίο έξω να μιλήσω στον κόσμο. Και το τράβησε σε ένα τόπο κοντά και μίλησε στον κόσμο. Αποτελείωσε την ομιλία. Τάσο. Είπε τώρα τράβα το να κατέβω. Το τραβάει το πλοίο κοντά, κατεβαίνει ο Κύριος. Τώρα του λέει βάλε τα δίχτυα πάνω και να πας στο βαθιά να τα ρίξεις και θα βρεις ψάρια, είπε. Λέει, κύριε, τώρα μόλις βγήκαν από τη θάλασσα, δεν υπάρχει ούτε μαρίδα εκεί. Αλλά τώρα προς χάρη σου θα πάω. Έκανε υπακοή. Προς χάρη σου θα πάω. Και πηγαίνει και πιάνει τόσο πολύ ψάρι, πώς αντέξαν τα δίκαια και δεν σκίσανε από το ποτήριο που είχαν μέσα. Πολύ. Και τα ταραβήξαν κοντά στο λιμάνι, γέμισαν το πλοίο του Σίμωνος μέχρι τα διχτυζόταν από το ποτήριο. Και χρειάστηκε να καλέσουν και το άλλο, το πλοίο που ήταν συνέφερε με τα παιδιά του Ζεβεδαίου, με τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο. Και γέμισαν και τα δύο πλοία γεμάτα. Και του λέει ο Σίμων ο Πέτρος, του λέει κύριε φύγε από μένα, διότι είμαι αμαρτωλός άνθρωπος. Όχι λέει, ελάτε μαζί μου, πίσω ημάς αλλήλεις ανθρώπων. Ζήσει μας εμείς ανθρώπων. Και οικοδούσε στο νησό τα δύο αδέρφια. Και ο Ανδρέας και ο Σίμωνος. Και πιο πέρα ήταν το άλλο πλοίο των Ιώνων Σεβεδαίου, εκάλυψε τους δύο, τα δύο αδέρφια, ζευγάρια αυτά. Και τους έκανε τέσσερις μαθητές. Δέπτε ο πίσω μου, λέει, πίσω ημάς αλλήλεις ανθρώπων. Πώς θα λέγανε τα δίχτυα οι αρχαίοι τότε. Έχει μια λέξη. Ευλογητός Χριστόθεος ημών, ο Πανσόφος αλλήλεις ανθρώπων. Καταπέμψες αυτοί στο πνεύμα το Αγίου. Και δι' αυτόν την οικουμένη σ' αγενέσας. Τι σημαίνει σ' αγενέσας. Να ταρακουνήσει. Να ταρακουνήσει. Γοητεία δεν σημαίνει σαγίδι. Όχι, να ταρακουνήσει. Όχι. Ψάρεψε. Σαγίνες λέγανε τα δίκτυα. Σε ποιες τα δίκτυα. Γι' αυτό την οικουμένη σαγινεύσας. Σε ποιες τα δίκτυα δηλαδή. Γι' αυτό τους ανθρώπους να τους ταρακουνήσεις. Με τη χάρη μου έδωσε τον Σαββατό. Σαγίνη είναι τα δίκτυα. Σαγίνη. Σαγινεύω ψάρεμα με δίκτυα. Δηλαδή να τους ψαρέψει. Ναι, λοιπόν, παίρνει και τον Ματθαίο πέρα στο γραφείο του, του λέει ας τα καλαμάρια εδώ και έλα μαζί μου, του λέει, εσύ. Τα παρατάει ο Ματθαίος και πήγε κοντά. Και τόσο ευχαριστήθηκε ο Ματθαίος, ο νοικοκύριος, πούσιος άνθρωπος, που ήταν τελώνιος. Και τους κάνει στο σπίτι
να τους κάνει τραπέζι. Και τότε εκεί στο σπίτι του Ματέου μαζευτήκαν και άλλοι τελώνα. Πολλοί δηλαδή, φίλοι του Ματέου. Και παραξηγήθηκε ο κόσμος και είπανε, γιατί ο διδάσκαλος λέει να συντρώγει, λέει, με αμαρτωλούς ανθρώπους. Θα σου μίλησα. Μίλησα, πέρασε από εδώ γρήγορα. Πέρασε εδώ γρήγορα, πέρασε με. Πέρασε το κοιμήσω γρήγορα. Και από Χριστής ο Ιησούς είπε, δεν έχουν ανάγκη, λέει, οι υγιείς έχοντες γιατρού, αλλά οι άρρωστοι, λέει. Οι άρρωστοι. Ναι. Εκεί σε αυτό το τόπο, στο λιμάνι, είχε κόσμο πολύ, είπαμε, γιατί φορτώνανε, ξεφορτώνανε, εισαγωγή, εξαγωγή. Είναι δεκάπολης, είναι δεκαπολιτείες, μεγάλες. Αλλά έκταση ωκεάνος, με γλυκό νερό. Με γλυκό νερό. Ωκεάνος. Και εκεί πηγαίνανε οι εμπόροι και αγοράζουν μικροπολιτέ και πηγαίνανε και πουλάνε και τα ψάρια και άλλα φρούτα, όχι λίγο. Εμπόρο. Εμπορική πόλη. Και πηγαίνανε στα βουλιά και τα πουλούσαν. Μια μέρα βγήκε ο Σίμων έξω στην αγορά και το πιάσανε αυτοί που εισπράτανε το χώρο, το δίδαγμα. Και του είπαν ο διδάσκαλος να πληρώσει το φόρο, τα δίδαγμα. Ναι, είπε, θα πληρώσει. Θα πληρώσει. Και γύριζε ο Πέτρος στο σπίτι και του λέει, κύριε, και λέει, έχουν έρθει αυτοί που εισπράττουν τα δίδαγμα του φόρο, λέει. Τι θα κάνουμε, θα πληρώσουμε ή δεν θα πληρώσουμε. Του λέει, Σίμων, πόσο φαίνεται εσένα, οι βασιλείς τα παιδιά τους φορολογούν ή τους ξένους. Για ασφαλώς τους ξένους, λέει. Τα παιδιά του βασιλιά τους είναι φορολογία, είναι ελεύθερη. Κι εγώ είμαι βασιλιάς και εσύ είσαι βασιλόπεδο. Πού τον ανεβάζει τον άνθρωπο ο Κύριος. Βασιλόπεδο. Βασιλόπεδο. Μήπως τον άσο το Ιώβε δεν τον έζησε βασιλόπεδο. Τον έντεσε δεν τον έζησε. Η στολή την πρώτη. Φέρτε. Ούτε εγώ πρέπει να πληρώσω, λέει, ούτε και εσύ πρέπει να πληρώσει. Αλλά για να μην γίνουμε σκάνδαλο, σε ακούς, να μην γίνουμε σκάνδαλο, θα πληρώσουμε. Πάρε το αγκίστρι τώρα. Και πήγαινε στη θάλασσα δύο λεπτά. Πήγαινε στη θάλασσα και το πρώτο ψάρι που θα πιάσεις θα ανοίξει το στόμα του ψαριού και θα βρεις μέσα ένα στατήρα. Ένα. Δηλαδή ένα τετράγωνο. Και πλήρωσε και για μένα και για σένα. Και πήγαινε ο Σίμων, ο παιδί, και έριξε το αγκίστρι και πιάνει το ψάρι, του ανοίγει το σώμα, βρήκε ένα τετράδαγμο. Ας πούμε το τάλιρο είναι σήμερα, 4 φράγκα, αλλά ήταν φράγκα που ήταν αξία, πολύ αξία. Γιατί ήταν η ασημένια και η κίτρινα, η χρυσάρι δηλαδή. Και πλήρωσε το φόρο και για τον Κύριο και για τον εαυτό του. Σε αυτή την περιοχή ευλόγησε ο Κύριος 7 άρτους. 7 άρτους και λίγα ψάρια
και φάγανε 4.000 άντρες εκτός στα γυναικόπαιδα. Και θέλανε να παρακηρύξουν βασιλιά τον κύριο για να διώξει τους Ρωμαίους τότε που ήταν κατοχή. Αλλά ο κύριος δεν το δέχτηκε αυτό και μπαίνει στο πλοίο και βγήκε στα Μάγδαλα. Για να πάει στα Μάγδαλα από εκεί, από το Βιθαϊδά, διαξεράσει, θέλεις 2-3 ώρες. Ο κύριος βγήκε απέναντι, που ήταν τα Μάγδαλα. Κοντά δηλαδή, με το πλοίο ήταν κοντά. Γιατί δεν είχε στροφές. Καθώς επίσης εκεί θεράψε και άλλο παραλυτικό, ο οποίος προσταζόμενος υπό δύο. Το βαστάγανε δύο ανθρώπους. Ναι. Μια μέρα πηγαίνει ο κύριος και είδε τη πεθερά του Πέτρου. Εγώ ήταν από την Περουτοκρατημένη, από τον Πυρετό. Από Κυλιακό, Πυρετό. Από τύφλο δηλαδή. Θεός φυλάξει. Φοβερή άρρωστη είναι. Ο τύφος. Φωτιά, μέχρι και 42 βαθμούς θα είναι το τύφος. Και αρρωστήσει συγχωρημένη μια φορά. Με αυτή την άλλη με Κυλιακό Πυρετό. Και δεν βάλε μια φωνή. Μίτσο μου, βγάλε μου το Πυρετό. Και εγώ ήταν. Και ευτυχώς πήραμε το γιατρό και έκανε επιτυχία και δώσαν το φάρμακο και συνήλθε και ξανακύλησε μετά. Και του δώσαν αντίδοτο το φαΐ. Γιατί βγαίνει στα άντερα αυτό το... Λίγο σπυρό πράγμα να πάει. Γιατί τι τραβήσαν και πώς την κλείτωσε αυτό. Δόξα το Θεό. Κλείτωσε. Κλείτωσε. Ναι. Λοιπόν, και ένα ακόμα και θα τελειώσουμε. Λοιπόν. Εκεί στη Καπερναούμ πήγαινε κάποιο παραλυτικό, ο οποίος το πήγαινε 4 πιστοί άνθρωποι. 4 πιστοί άνθρωποι. Και επειδή είχε πέσει τόσο κόσμος, αναγκαστήκαν να πάνε το πίσω μέρος να ανοίξουν τη στέλη και να τον κατεβάσουμε στη γυνιά κάτω. Μέσα εκεί όμως στο σπίτι αυτό έκανε μπει και η εχθρή του Χριστού. Η Παρισαίοι ήταν. Και τον είδε το παράλληπτο ο Κύριος και είπε τέκνον αφέοντες σε αμαρτία, στους χωρίς αμαρτίες. Δεν είπανε τίποτα, δεν εντυπωθήκαν να πούνε τίποτα, αλλά είπανε στο μυαλό τους ότι αυτός είναι βλάσιμος. Τι είναι αυτός λέει που συγχωρεί αμαρτίες, μόνο ο Θεός πάρει συγχωρείς αμαρτίες. Αυτός τι είναι. Επιτρέπεται να πει αυτή τίποτα. Συγχωρώ τις αμαρτίες. Γιατί διαλογίζεσαι, λέει, πονηρά, δεν σου καρδίζεσαι μόνο. Τι ήταν πιο εύκολο να πω, αφέοντες αμαρτίες, και έπειτα λες στο παραλυτικό. Σήκω απάνω, πάρε το κρεβάτι και πήγαινε σπίτι σου, του λέει. Οπότε εκεί έγιναν δύο θαυμάσια μαζί, διότι πρώτα ο Κύριος, εθράψε την ψυχή και έπειτα και το σώμα και έγινε γης και πήγε σπίτι του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Το αποστολικό ανάγνωσμα που υπόθηκε σήμερα και ακούστηκε στην εκκλησία μας, όσοι πήγανε θα το ξαναακούσουν. Και εκεί έχω βρει 4 σημεία.